Έχουμε πολλά να πούμε mm. πότε, αλλά θα ξεκινήσουμε τα ευχάριστα. Μας συνεπήραν α, οι εθνικές εκλογές με αποτέλεσμα να μην έχουμε τίποτα από το πολιτικό τοπικό σκηνικό. Ναι, αλλά γενικότερα δίνει τροφή η αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, εδώ, ειδικά στην Ορεστιάδα. Δεν <σφυσίλυν> πόσο δύνατο είναι την τροφή. Δίνει για μα. Καλημέρα, να πούμε αρχικά. Δεν τον αφήσαμε τον άνθρωπο. Είδαμε ε, την προηγούμενη εβδομάδα ε, ότι είχαμε μια βράβευση για το Δήμο μα ε, για την απορρόφηση κονδυλίων ευρωπαϊκών και εθνικών. Και θέλαμε λίγο έτσι μια, μια περισσότερο να μια, μια πιο ενδελεχή ε, ανάλυση ε, για το τι, ε, ναι. τι κερδίσαμε. Ε... Θα ξεκινήσω από το πιο βασικό πώς αισθανόμαστε. Ε, μπορεί η βράβευση να έγινε στο πρόσωπό μου, αλλά επειδή αφορά σε μια ομαδική δουλειά, τόσο με τους συνεργάτες μου, τους ερετούς, όσο και με τα υπηρεσιακά στελέχη, είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση μέχρι τώρα ε, στο πρόσωπό μου για αυτά που έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια όσον αφορά την έγκριση και την απορρόφηση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ε, έχω πει πολλές φορές για τα έργα που γίνονται, για τα χρήματα που έχουμε καταφέρει να φέρουμε στο Δήμο Ριστιάδος, που όσο μπορώ να είμαι αντικειμενικός και σύμφωνα με τα λεγόμενα αυτών που έχουν πλήρη γνώση του χάρτη της αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Ριστιάδος αυτή τη στιγμή είναι πρώτος σε απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε δήμους κάτω των 50.000 κατοίκων και μέσα στην πρώτη δεκάδα συνολικά στους δήμους της χώρας του 332. Έχουμε ξεπεράσει στις θητείες μας τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, για χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Ε, και αυτό αναγνωρίστηκε. Η βράβευση έγινε από την Πανελλήνια Ένωση των Γενικών Γραμματέων. Καταλαβαίνετε ότι είναι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τα πεπραγμένα στην τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη τη χώρα. Και δεν μας... Δεν επαναπαυόμαστε σε αυτό. μα δίνει και ένα επιπλέον κίνητρο να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε να φέρουμε όσο τα δυνατόν περισσότερους πόρους στην περιοχή μας. Προσπαθούμε έτσι να εξισορροπήσουμε το έλλειμμα που υπάρχει από την κεντρική διοίκηση ε, όσον αφορά τις υποδομές, τα έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας μοχλός κινητήριας δύναμης που μπορεί και να φέρει εκατομμύρια και να δώσει εννοείται και θέσεις εργασίας αλλά και να βελτιώσει που αυτό είναι το ζητούμενο τη συνθήκη διαβίωσης. Κύριε Δημάρχε, τι ποσοστό αυτών των χρημάτων αναλογεί σε ήδη ολοκληρωμένα έργα, έχετε εικόνα. Ε, είναι περίπου στο 60%. Ε, όσον αφορά τον αριθμό των έργων είναι πάνω από 70% το ποσοστό, αλλά στα χρήματα, γιατί τα μεγάλα έργα που είναι πολλών εκατομμυρίων, ε, υπάρχει μια καθυστέρηση της υλοποίηση. Αυτό μπορούμε να συζητάμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί ένα έργο από τη στιγμή που το σκέφτεσαι, από τη στιγμή που το μελετάς, την καταθέτει στην πρόταση και μέχρι την ολοκλήρωσή του μπορεί να πάρει και 5, και 6 και 7 χρόνια. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα στη χώρα είναι υψηλό το ποσοστό τόσο στην εκτέλεση των έργων όσο και στην αποπληρωμή αυτών και αυτό ε, ξέρετε γιατί όταν κρίνεσαι ε, υπάρχει και ένα κριτήριο το τι μπόρεσε να απορροφήσεις αυτά που έχεις εντάξει που είναι πολύ βασικό στις αξιολογήσεις. Είμαστε υψηλά στο ποσοστό και μας ικανοποιεί αυτό το γεγονός οπότε φαντάζομαι ότι αφορά όλα αυτά τα προγράμματα που κατά καιρού έχουμε ακούσει και στα δημοτικά συμβούλια και στι εξαγγελίε. Λέω εγώ, α ένα παράδειγμα του Νίκο Σαμαρά στην ενεργειακή του αναβάθμιση. όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται σε Όλα. Ότι ό,τι, ό,τι χρηματοδότηση πέρα από την ετήσια ΣΑΤΑ των 850.000 περιλαμβάνονται σε αυτέ τι χρηματοδοτήσει. Είτε είναι λεφτά από προγράμματα από το ΕΣΠΑ, να το πω απλά, τη περιφέρεια, είτε είναι από. Φιλόδημος, από το Αντώνης Τρίτσης, από προσκλήσεις που ανοίγουν τα Υπουργεία. Εδώ πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχουν διαφορετικές πηγές που μπορείς να αντλήσεις χρηματοδότηση. Ε, Μία μεγάλη πηγή είναι τα προγράμματα, τα ΕΣΠΑ που έχει κάθε περιφέρεια. Με κάποια κριτήρια βγαίνει ένα ποσό για κάθε προγραμματική σύμβαση. Υπάρχουν τα τομεακά των Υπουργείων. Κάποια Υπουργεία έχουν δικά του λεφτά και βγάζουν προσκλήσει που μπορεί να υποβάλει. Υπάρχουν τα διασυνοριακά προγράμματα, όπω είναι το ντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Υπάρχουν τα προγράμματα ε, που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, το Λίντερ, το γνωστό, που τώρα αρχίζει και το καινούριο. Είμαστε στην ολοκλήρωση του προηγούμενου. Ε, εδώ μια παρένθεση, μπορέσαμε και εξασφαλίσαμε φέτος έξτρα χρηματοδότηση σε δύο δόσεις, μία 600.000 για ιδιωτικές επενδύσεις και μία 400.000 για να φτιάξουμε και νέες παιδικές χαρές. Και υπάρχουν στο και... πλαίσιο του Λίντερ αυτά. Στο Λίντερ είναι αυτά τα, Αυτή. αυτές οι 400.000. Υποβάλλουμε υποβάλουμε τις προτάσεις, μέχρι, αν θυμάμαι καλά, 17 Ιουλίου ημερομηνία υποβολής. Και υπάρχουν και τα καθαρά ευρωπαϊκά προγράμματα που με εταίρους από άλλες περιοχές, από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλεις πρόταση, αξιολογήσει και μπορείς και απορροφάς. Έχουμε ε, υποβάλει και έχουμε ε, απορροφήσει χρήματα από το Black Sea το πρόγραμμα με εταίρους από πέντε διαφορετικές χώρες. Καταθέτουμε στο Europe Direct σε πολλά προγράμματα ευρωπαϊκά για να μπορέσουμε να φέρουμε όσο δυνατόν περισσότερα χρήματα. Θα κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα. Τι αποτύπωμα, αποτύπωμα νομίζετε ότι έχουν όλα αυτά στην καθημερινότητα του πολίτη και στην ποιότητα ζωή του, Έτσι, με κάποια παραδείγματα. Θα ξεκινήσω, το... θα ξεκινήσω με την ποιότητα ζωή. Ε, κοιτάξτε, ε, είναι πολύ. Ε, πρέπει να αξιολογήσουμε μάλλον αντικειμενικά το ποια είναι έργα που τα βλέπει ο κόσμο και ποια είναι έργα που αφορούν υποδομέ. έργα εικόνα που λένε, α πούμε. Ε, Τη βιτρίνα <χει> ή βιτρίνας, οτιδήποτε ναι. άλλο. Και αυτά χρήσιμα είναι. Βέβαια. Όλα είναι χρήσιμα. Μια πλατεία όμορφη είναι χρήσιμο. Ε, μια παιδική χαρά είναι πολύ χρήσιμη. Υπάρχουν όμω, όταν ξεκινήσαμε το 2014, διαπιστώσαμε παρόλε τι προσπάθειε που έκανε οι προηγούμενε δημοτικέ αρχέ και βελτίωσαν αρκετά πράγματα, ότι υπήρχε μεγάλο έλλειμμα σε θέματα υποδομών. Δεν μπορεί να υπήρχαν ε, σε, στην εποχή που ζούμε να υπάρχουν σωληνώσεις αμοιάντου στο νερό. Λέω ένα παράδειγμα. Όλα αυτά τα δίκτυα έπρεπε να αντικατασταθούν. Έπρεπε να βρούμε χρηματοδοτήσει. Δεν μπορεί να μην υπήρχε βιολογικό καθαρισμό στη Βίσα που ήταν τρώγαμε πρόστιμα και σαν χώρα, αλλά και θα γινόταν η μετακύληση στου δημότε. Ήταν ε, ε, το πολύ χαρακτηριστικό για να μιλήσουμε και για του αγρότε έγινε η 123 υπογειοποίηση πάνω από τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Χρήσιμα έργα που μπορεί ο δημότης που κυκλοφορεί στον αστικό ιστό να μην το βλέπει, να μην ξέρει τι γίνεται στον κάμπο ή να μην ξέρει τι γίνεται στο υπέδαφος όταν έχουμε βελτιώσει δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης. Ε, επομένως, η ποιότητα ζωής βελτιώνεται και από την βελτίωση των υποδομών, των αφανών αυτών έργων, αλλά και από πεζοδρόμια, να μπορείς να κινήσει άνετα είτε είσαι ανάπηρος είτε είσαι μητέρα με καρότσι να κάνεις τέτοιες υποδομές, αλλά και να πάμε και στα πιο σύγχρονα, δεν μπορεί να μιλάμε να μην έχουμε ενεργειακές αναβαθμίσεις. Γι' αυτό ρίξαμε την προσοχή μας και στην εξοικονόμηση πόρων από λόγω του ενεργειακού κόστους, αλλά και στην βελτίωση των συνθηκών. Ρίξαμε αρκετά χρήματα στη βελτίωση των σχολικών υποδομών, να θυμίσω ότι μόνο από τα χρήματα του Δήμου έχουν πέσει πάνω από 1.800.000 σε δύο μεγάλε εργολαβίε. Έχουν γίνει, ε, είναι σε εξέλιξη για να είμαι ακριβή, ενεργειακέ αναβαθμίσει σε πολύ ενεργοβόρα κτίρια, όπω είναι χαρακτηριστικό το ΕΠΑΛ, και έχουν πέσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Ήταν η επόμενη ερώτηση τώρα, γιατί έπαιξε πολύ στα τελευταία δημοτικά συμβούλια. Φεύγει, δεν φεύγει ο εργολάβο κτλ. Υπάρχουν προβλήματα, θα είμαι απόλυτα ειλικρινή. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, ιδίω μετά τα τελευταία γεγονότα με τις τεράστιες αυξήσεις των υλικών. Οι εργολάβοι από την πλευρά τους προσπαθούν να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κόστος. Σε κάποιες περιπτώσεις να το πω απλά να μην μπουν μέσα. Η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη, τα χρονοδιαγράμματα είναι συγκεκριμένα. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιες απρόβλεπτες εξελίξεις όπως αυτή η ενεργειακή κρίση Όντω δυσχεραίνει την εκτέλεση ενός έργου, αλλά βάσει της νομοθεσίας τα έργα συνεχίζονται Ισβάρο ίσω του κέρδου του εργολάβου, αλλά εμεί ε, κοιτάμε τη δική μα την πλευρά, πρέπει να εξασφαλίσουμε την ολοκλήρωση των έργων. Άρα θα ολοκληρωθεί έτσι, για να μην υπάρχουν σκύρια Υπάρχουν οι ασφαλιστικέ δικλίδε. Σε ένα διάστημα, όντω, υπήρχε μία ανησυχία για το συγκεκριμένο που λέμε, ε, ότι δεν θα εκτελεστεί με μία σειρά ενεργειών, γιατί ο κόσμο βλέπει μόνο την πρόοδο τη εκτέλεση των εργασιών. Δεν ξέρει από πίσω ότι έχουμε πάει. Σε δικαστήρια, σε τεχνικά συμβούλια, σε όποιον ελεγκτικό μηχανισμό μπορεί να πάρει μια απόφαση, τα οποία επιφέρουν και μια καθυστέρηση. Είμαι τώρα αισιόδοξο. Έχουν ε, ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Θα ολοκληρωθεί και αυτό το έργο, όπω θα ολοκληρωθούν και τα άλλα που είναι σε εξέλιξη. Και προηγουμένω, μια που αναφέρατε και τον Νίκο Σαμαρά, αυτέ τι μέρε αρχίζουν και. Να σκάβουν τι γεωτρήσει. Γιατί ξέρετε, θα είναι με, με η γεωθερμία. ενεργειακή αναβάθμιση. Θα έχει γεωθερμία στο σώμα. Θα έχει και γεωθερμία με αρκετέ γεωτρήσει εκεί, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε αυτό το πλούσιο. Που έχουμε κάτω στο υπέδαφο μα. Είναι, και... Είναι πολλά τα ερωτήματα. Είναι πολλά τα ερωτήματα και δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε να τα. Yeah. Αλλά θα έχουμε ίσω τη δυνατότητα και άλλε φορέ να yeah. τα δούμε. Να έχουμε καυτό καλοκαίρι. Ακριβώ. Ε, λοιπόν, ε, θέλω να ρωτήσω τώρα μια και αναφερθήκαμε στη γεωθερμία. Κάποια στιγμή ακούγόταν και για ένα γεωθερμικό πεδίο ανάμεσα σε, στο 8ο Δημοτικό Σχολείο, στο κολυμβητήριο και το παλιό, το το παλιό ε, κλειστό γυμναστήριο. Εκείνο θα το εκμεταλλευτεί τελικά ο Δήμο. Το... Θα σα πω παιδί. ξεκάθαρα: είναι το περιβόητο του έργου των 6 εκατομμυρίων που είχε γίνει η διαγωνιστική διαδικασία. Βγήκε ο εργολάβο. Ε, έγινε μια εμπλοκή σε όλη την διαδικασία λόγω κατακελιών για κατακύρωση με φτηνή έκπτωση. Ε, προχωρήσαμε όλα τα επόμενα στάδια. Αναπροσαρμόσαμε την μελέτη στι νέε τιμέ γιατί αυτό ζητούσε η διαχειριστική αρχή. Το έργο τώρα από 6 εκατομμύρια έφτασε 7.700. Περιμένουμε την τελική έγκριση. Έχουν ελέγξει τα χαρτιά, μας μα δώσουν την τελική έγκριση για να δημοπρατήσουμε. Εδώ, χωρί να θέλω να κάνω προβλέψει, αλλά πιστεύω ότι θα δικαιωθώ ε, να θυμίσω για να καταλάβετε, κάποιε φορέ, πώ ε, κινείται η ελληνική πολιτεία. Ε, στα 6 εκατομμύρια με την έκπτωση που έχει δοθεί την τελευταία, γιατί είχαν φύγει 5 εταιρείε ω ασύμφορε, ήταν ασύμφορο το έργο για αυτέ, θα έβγαινε το έργο 5700. Τώρα, ακριβώ τα ίδια πράγματα, μόνο τις τιμέ αλλάξαμε, τι προσαρμόσαμε στα νέα δεδομένα. Το έργο βγαίνει 7-700. Με μία έκπτωση, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια, γύρω στο 10%, το 7-700 θα γίνει 7 εκατομμύρια. Το ίδιο έργο θα κοστίσει, ενώ θα κόστιζε αν υπογράφαμε 5-700, θα κοστίσει 7 εκατομμύρια. Ε, το κρατάμε, θα το δούμε στην εξέλιξη. Υπάρχει αυτό το γεωθερμικό πεδίο. Χαμηλή απόδοση βέβαια, δεν είναι αυτό που ε, κάποιοι έχουν περιγράψει ή φανταζόταν. Είναι όμω μέσα στι πέντε διαφορετικέ επιλογέ για ενεργειακή κατανάλωση που έχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα, ένα πολύ πρωτοποριακό. Δεν έχει ξαναγίνει έτσι όπω έχει σχεδιαστεί. Και εδώ θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω και τον μελετήτη τον κ. Κωνσταντίνο Λιμπερόπουλο για αυτό το πρωτοποριακό που ετοίμασε πριν χρόνια. Είμαστε σε αναμονή τη τελική έγκριση για να δημοπρατήσουμε ξανά. Μάλιστα. Τώρα ήρθε μέσα στην κουβέντα αυτό το έργο και πραγματικά επειδή το είχαμε καιρό να το ακούσουμε και σε συζητήσει δημόσιε. γι' αυτό και το αναφέραμε. βέβαια, έγινε αναφορά για τα έργα βιτρίνα. Κάποιοι μπορεί να χαρακτηρίσουν τι ασφαλτοστρώσει έργο βιτρίνα, αλλά είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει στην πόλη. φυσικά, με όποια ταλαιπωρία ε, δέχονται Ορίς οι κάτοικοι. Χωρί τηλεπορία, έργο δεν γίνεται τώρα. Αυτό εντάξει που... τώρα. Εδώ διαβατω... θέλω να είμαι όμω απόλυτα αντικειμενικό. Όντω σε κάθε έργο υπάρχει ταλαιπωρία. Εδώ σε κάποιε περιπτώσει υπήρχε υπέρμετρη ταλαιπωρία. Ιδίω με τα σκαψίματα του φυσικού αερίου, δεν μπορώ να ξεχάσω το περσινό το καλοκαίρι. Ήταν τραγική η κατάσταση και δραματική. Να πάρουμε όσον αφορά τι αποκαταστάσει. Όσον αφορά το αστικό οδικό δίκτυο. Ε, είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ζούμε σε αυτήν την πόλη, το βλέπουμε Καθημερινά. Πρέπει όμω να είμαστε απόλυτα ειλικρινεί, εμεί τουλάχιστον όπω είμαστε όλα αυτά τα 9 χρόνια, απέναντι στου συνδημότε μα. Όπω είχα δεσμευτεί ότι θα τελειώσουν όλα τα έργα υποδομών, είτε είναι οπτικέ ίνε, δίκτυα ίδρυυση, αποχέτευση, το φυσικό αέριο και ό,τι άλλο χρειαζόταν να γίνει στο υπέδαφο, και μετά θα αρχίσαμε διατίθοντα δια... δια... ε, χρήματα από τι άταπτα χρήματα του Δήμου μα για να αρχίσουμε να κάνουμε τι αποκαταστάσει. Κοστίζουν οι αποκαταστάσει. Κοστίζει το να φτιάξει καινούργια άσφαλτο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τα 3,5 χιλιόμετρα βγαίνουν 1,5 εκατομμύρια ευρώ σε τέτοιου μεγάλου δρόμου. Γιατί εδώ παρένθεση ακούω διάφορα ότι άλλοι φτιάχνουν περισσότερα χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε άλλο να είναι το πλάτο του δρόμου 10 μέτρα, και άλλου να είναι 3 μέτρα. Παρ όλα αυτά, κύριε Μπορείς... Και άλλο να πληρώνεται τη ΣΑΤΑ, και άλλο να πληρώνεται. Συγχωρήστε με, τώρα το... Ρε... θα... όμω θα διακόψω. Καλοπροαίρετα, βέβαια. Δεν είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ, <laughs> να... Να... να φωνασκούμε. <laughs> Θέλω να ρωτήσω, γιατί χρειάστηκαν 9 χρόνια, δηλαδή, ε, για να γίνουν αυτά τα χιλιόμετρα. Δεν υπήρχαν κονδύλια, δεν έτρεχε κάτι, δεν μπορούσαν να εξοικονομηθούν χρήματα από τη ΣΑΤΑ και να ε, ε, στοχευσουν σε αποκαταστάσει δρόμων. Στην πρώτη πολύ Πώς... σωστό το ερώτημα και πολύ καλοπροαίρετο και το καταλαβαίνω. Είναι ανάλογα με το τι έχεις τόσα διαθέτεις όταν η σάτα σου είναι 850.000 το χρόνο κάνεις έναν προγραμματισμό και βλέπεις τις ανάγκες που πρέπει να ικανοποιήσει. ικανοποιήσεις να θυμίσω ότι στην πρώτη μας θητεία διαθέσαμε πάλι 550.000 για να γίνουν ασφαλτοστρώσεις δεν είναι πρώτη φορά που διαθέτουμε χρήματα να θυμίσω ότι σε αιτήσια βάση για άσφαλτο με κουβαδάκια ή με μικρές παρεμβάσεις Δίνουμε κοντά στις 90 με 100 σε ετήσια βάση. Είναι πολλέ οι ανάγκε, είναι πολλά τα προβλήματα. Τώρα μπορέσαμε, αφού ολοκληρώνεται το φυσικό αέριο, τουλάχιστον στου δύο κεντρικού δρόμου, δύο κεντρικέ αρτηρίε, να μαζέψουμε όλα αυτά τα χρήματα και να τα δώσουμε από σάτα. Ε, έχουμε έναν προγραμματισμό κάθε χρόνο να κάνουμε παρεμβάσει και ευελπιστούμε να ανοίξει κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε περισσότερα χρήματα. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω για το φυσικό αέρα. Εδώ, συγγνώμη, Αναφέρθη, να το και στι φυσικέ καταστροφέ, γιατί ακούω και διάφορα मαι, ότι ναι. κάποιοι βρήκαν πρόγραμμα φυσικών καταστροφών. Ε, αυτό αγγίζει τα όρια τη γελιότητα. Δηλαδή, πώ να ενταχθεί όταν δεν έχει φυσική καταστροφή. Είναι ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών. Εμεί, όταν <laughs> έγιναν φυσικέ καταστροφέ στη λεπτή και στο νεοχώρι, Κάναμε το έτοιμά μα και εκεί που ήταν να μα δώσουν 100.000, μα έδωσαν 300.000. Από τι οποίε οι 160.000 περίπου πηγαίνουν για ασφαλτοστρώσει. Ήδη έχουν γίνει κάποιε από αυτέ όσον αφορά την αποκατάσταση. Αλλά Κάποια και αποδόθηκαν πράγματα... οι, οι αποζημιώσει στου κατοίκου, Αποδόθηκαν αυτέ και το έκτακτο επίδομα που δίνεται στην αρχή και τα, για αυτού που είχαν. Εδώ μια παρένθεση να ανοίξω. Υπάρχει μια τεράστια αδικία ότι εμεί στην επαρχία τι περισσότερε οικοσυσκευέ μα, τα περισσότερα πράγματα από την οικοσυσκευή μα, τα έχουμε σε βοηθητικού χώρου. Ε, το κράτο με την ομοθεσία που υπάρχει αποζημιώνει μόνο αυτά που είναι σε κύριου χώρου. Έχει μια λογική, σου λέει, φίλε, δεν μπορώ σε ένα αυθαίρετο ή σε ένα μη δηλωμένο, μια μη δηλωμένη αποθήκη να τη θεωρήσω ότι είναι κτίσμα για να είμαι απόλυτα αντικειμενικός. Κάναμε προσπάθεια, ήταν δικιά μα πρόταση, δική μου προσωπικά προ τον κύριο Τριαντόπουλο, τον υπεύθυνο, να μπορέσει τουλάχιστον σε ένα βαθμό να αποζημιώνει και ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο που βρέθηκε σε μια αποθήκη. Πέρασε κατά το 50% αυτό. Είμαστε σε φάση, έχουν δοθεί 40.000 στου πλημμυροπαθεί. Ακόμα είμαστε στη φάση, πέρασαν πέρασε μια τροποποίηση σε ένα νόμο για να μπορούν να δώσουν και έξτρα χρηματοδοτήσει. Έγιναν πριν από ένα-ενάμιση ένα, μήνα οι αιτήσει στην αρμόδια υπηρεσία που στεγάζεται στη Θεσσαλονίκη, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να γίνουν οι τελικέ αυτοψίε, να βγουν τα συμπεράσματα και να κρίνουν τι αποζημίωση και σε ποιον θα δώσουν. Και τώρα πάω σε αυτό που πήγα να πω πριν. Φυσικό αέριο. Ε, ταλαιπωρήθηκε ο κόσμο. Ε, Υπάρχει μια αίσθηση ότι έχει ολοκληρωθεί πολύ μεγάλο μέρο ε, του δικτύου. Ε, εδώ, σε αυτή την εκπομπή, ο κύριο Τσάκα ε, μα είχε πει για Οκτώβριο του 22 ότι θα γίνουν οι πρώτε συνδέσει στην πόλη τη Οριστεάδα. Και πλησιάζουμε στον Οκτώβριο του 23 Και ακόμα δεν έχουμε δει να γίνονται και οι σταθμοί αποσυμπίωση ε, αποσυμπίεσης, πώς λέγονται. <coughs> Σωστά. Ένα-ένα. Ε, Όντω, το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν για Οκτώβριο του 2022. Η λήξη του προγράμματο είναι 31 Δεκάτου του 2023. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί γιατί υπάρχει και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ τη Περιφέρεια και πρέπει να κλείσει αυτή δεν, η πρόγραμμα. Δεν και επιδέχεται και ε, ε, αναβολέ. Και... Για να είμαι απόλυτα ακριβή, υπάρχει ένα μικρό παραθυράκι για να καταλάβουν οι ακροατέ. Ε, όταν βάζει χρήματα η περιφέρεια σε οποιοδήποτε έργο πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό και λογιστικά μέχρι 31 Δεκάτου του 23 γιατί είναι από το ΕΣΠΑ που λύγει. Τελευταία προθεσμία deadline είναι 31 Δεκάτου του 23. Αν αποδείξει οποιαδήποτε εταιρεία ότι τα χρήματα που πήρε από την περιφέρεια όντω τα υλοποιήσει σε έργο και αυτό που έμεινε είναι από χρήματα δικά τη ή του τραπεζικού δανεισμού μπορεί να πάρει μια παράταση κάποιων μηνών. Mm -hmm. Το χρονοδιάγραμμα όμω και τη εταιρεία είναι αυτό μέχρι 31 32-10. 23. Όσον αφορά το, σταθμό από έχουν παραγγελθεί και τα έχουν παραλάβει όλα τα μηχανήματα που χρειάζονται. Πρέπει να κάνουν μια διαμόρφωση του οικοπαίδου το οποίο έχει παραχωρηθεί, γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα στο υπέδαφο. Όσον αφορά την πρόοδο των εργασιών, από τα 59,5 χιλιόμετρα, αφού κάνουν μια παρένθεση και πω ότι ο Δήμο Οριστάδο είναι ο έκτο στη σειρά που ξεκίνησε να γίνονται έργα φυσικού αερίου, οι άλλε πέντε πρωτεύουσε είχαν ξεκινήσει πιο μπροστά. Έχουμε υλοποιήσει, έχει υλοποιήσει η εταιρεία το μεγαλύτερο γύρω στα 43 με 44 χιλιόμετρα σήμερα που μιλάμε από αυτό το έργο. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό του 80%. Σε κάποιου Δήμου, για να σα δώσω μια τάξη μεγέθου, ενώ ξεκίνησαν 10 μήνε πριν οι εργασίε, βρίσκονται στο 50% του σκαψίματος για να μπουν τα δίκτυα φυσικού αέριου. Επομένως όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα στο σκάψιμο πάμε καλά. Στι αποκαταστάσει πάλι δεν είμαι ευχαριστημένο. Την προηγούμενη εβδομάδα πάλι είχαμε μαλώματα. Ε, έχουν σκάψει τελευταία πάνω στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να γίνει άμεσα η αποκατάστασή του. Αυτές... Έχουν υποσχεθεί ότι. Γιατί μπαίνει και ασφαλτόστρωση στην Κωνσταντινούπολη. Έχουν υποσχεθεί αυτέ τι μέρε ότι θα βγάλει άσφαλτο υπεργολάβου για να ρίξει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Το ελέγχουμε από... σε καθημερινή βάση. Τώρα, ε, στο δρόμο που συναντάμε κατοίκους ε, και φίλους και συνεργάτες όλοι εκφράζουν την ανησυχία τους ότι το καλοκαίρι το φετινό θα είναι δυσκολότερο σε σχέση με πέρυσι. Στην Κωνσταντινούπολο, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτήν εδώ καθώς καθώ ε, εκεί θα είναι μεγαλύτερο το. τεχνικά πιο δύσκολο δρόμο. Και... Και... Ναι, είναι πολύ πιο δύσκολος από τη Βασιλεία Κωνσταντινού έχουν δίκιο να ανησυχούν. Βέβαια, κάποιοι σαν τα δύο αντικειμενικά, όσον αφορά τα πάντα. και μεγαλύτερη πρώτα δείγματα, η έκταση, έτσι. Τα πρώτα... Γιατί μιλάμε από ταξιαρχών μέχρι τη στροφή στην ναι, τη στροφή στην Ινόη. Ε, θα γίνει βέβαια σταδιακά, δεν θα κλείσει όλοι. Έχουμε τι κυκλοφοριακέ ρυθμίσει. Τα πρώτα δείγματα γραφή, αν και δεν περιμένουμε αυτό το έργο, γιατί έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν με τη συγκεκριμένη εταιρεία που προέκυψε μέσα από διαγωνιστική διαδικασία, ήταν πολύ θετικά και στο χρονοδιάγραμμα και στην ποιότητα. Αυτό μα δίνει μια αισιοδοξία ότι θα, και θα γίνουν γρήγορα ε, και η Κωνσταντινούπολη θα γίνει, θα ασφαλτοστρωθεί γρήγορα Σίγουρα όμως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι θα υπάρχει μια ταλαιπωρία και μόνο που αλλάζουμε τι καθημερινές μας συνήθειες από εκεί και μόνο ξεκινάει. Ε, παράλληλα επειδή γίνονται και τα έργα αν είδατε τελευταίες μέρες κάνουμε το τελευταίο Πεζοδρόμια. κομμάτι του πεζοδρομίου, είναι στο Open Mall αυτό απέναντι από την Τράπεζα Πυραιός. Ε, θα γίνει και αυτό το κομμάτι και νομίζω συνδυασμό όλων, μια και καλή θα είναι η ταλαιπωρία. Μετά έχουμε να ξεκινήσουμε την Αθανασίου Πανταζίδη ε, και εκεί ξεκινάμε τι επόμενε mm -hmm. μέρες μέρε. Επέκταση τη πλατεία ουσιαστικά. Ναι, η επέκταση τη πλατεία θα πιάσει όλων αυτόν τον δρόμο. Και από την άλλη πλευρά, εκεί που παλιά εμεί πηγαίναμε και διασκεδάζαμε στα μπελέρ και σε αυτά. Μια καλή συμβουλή για του ε, ανθρώπου που δραστηριοποιούνται, του συμπολίτε μα στην Κωνσταντινούπολη, είναι να πάνε μεγάλε διακοπέ το καλοκαίρι. Και, ε, θα ήταν κυρίσεις, να θα Άνοιχαν, τα, τα βρουν όλα έτοιμα. Δυστυχώ, <laughs> αν είχαν <laughs> τα εισοδήματα, θα το είχαν κάνει. Δυστυχώ <laughs> όμω ο εμπορικό κόσμο υποφέρει και το γνωρίζετε πολύ καλά. Μάλιστα, λοιπόν, αφορμή για την κουβέντα ήταν η βράβευση του Δήμου Αριστεάδα για την απορρόφηση ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων. Αλλά δεν γίνεται να έχουμε τον Δήμορχο Αριστεάδα εδώ στο στούντιο και να μην συζητήσουμε. Και δεν τέλειωσε. Και δεν τέλειωσε. Και δεν τέλειωσε. Το κύριο σουδέδα να πω είναι ότι κρατάμε εμεί πολύ χαμηλά την μπάλα. Μα ικανοποίησε πάρα πολύ αυτή η βράβευση ανάμεσα σε τόσου άξιου συναδέλφου δημάρχου να έχουμε την πρωτιά. Ε, συνεχίζουμε με την ίδια όρεξη τη δουλειά θα φέρνουμε χρήματα, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα, έχουμε καιρό να τα αναλύσουμε και αυτά, συνεχίζουμε όμως με χαμηλό το κεφάλι να εργαζόμαστε και να προσπαθούμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο αποδοτικοί. Εσείς κρατάτε χαμηλά την μπάλα ωραία στις ψηλά, έτσι να κάνουμε και ένα ωραίο κλείσιμο για τον ωραίο. Από, από που τις χαρές που παίρνουμε γενικά στον αθλητισμό αυτή την Δεν, χρονιά. Δεν σας πάει καλά ήταν... Δήμαρχη, είναι καρό το κοιμαστήγιο ή μάλλον πώς λένε αυτό το ζεστό κρύο. Σκοτσέζει ε, κοντούζ. Σκοτσέζει κοντούζ, ακριβώ. Δηλαδή, χάνει ο Πάοκα, πέρασε ώρα Τώρα που να ε, πού ε, να χαρίσκουν, ναι, πού ε, να κλάψεις; φέτος τώρα. Σε ασχολούμαι μόνο <laughs> με το μορέστι, έχω <laughs> βάλει στην άκρη τον Μπάουτ, <laughs> άγγελοι πληγώνει πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα μόνο. πολύ. Ε, ε, συνέχεια, δεσμευόμαστε ναι, ναι. εδώ πέρα γιατί ναι, ναι. έχω γράψει, έχω πράγματα να, να ρωτήσω. Πάντα στη διάθεσή σας, εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.